Σοκαριστικές είναι οι εικόνες στο βίντεο ντοκουμέντο από τις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που οι τρομοκράτες της Χαμάς πήραν τις 5 αυτές γυναίκες για ομήρους μαζί με εκατοντάδες άλλους Ισραηλινούς. Στα πλάνα από τις κάμερες στολές των τρομοκρατών καταγράφεται η φρίκη της ομής βίας. Για κλαμπ, όλα να είναι τα αλίκου για κλαμπ. Στην απεσταλμένη του όπεν στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου, μίλησε ο πατέρας της Σάνι Λουκ, της νεαρής Γερμανο-Ισραηλινής που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς. And yes, they raped many women, many women, many young girls, 12 years old, 5 years old, pregnant women, crazy, babies. And everything is on their cameras. So you don't have to look, you know, too much, you can find it, you can find it. And yes, there are many, I'm sure, Israeli girls that are pregnant, of course, because they were raped for so many. And you know, in the first day I said, you know, Shani, if she died on the first day, at least she didn't suffer. Also, she didn't suffer because we have the pictures of her last moments, so she didn't suffer, and thank God for that. She thought it's an accident, so thank God for that. And she didn't suffer, but many were raped. Many, yes. Μετά την κυκλοφορία του σοκαριστικού βίντεο, ακόμη περισσότερες συγγενείς των γυναικών ομήρων κάνουν εκκλήσεις για την επιστροφή τους. She has been there for 229 days. She is terrified and wounded. There is fear in her eyes. And she is saying whatever she can. She's begging for her life. The top priority is to bring her home. Bring them all home now. I saw the video for the first time. I cried while watching it. And towards the end, I felt like I was going to throw up. I think any person who watches this video will understand that feeling, especially as a woman. Οι συγγενείς των ομήρων συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες. Κρατώντας το πρόσωπό τους φωτογραφίες από τα μισά πρόσωπα ορισμένων από τους ομήρους, ζητούν την άμεση επιστροφή τους. Την ίδια ώρα, οργισμένος είναι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την απόφαση της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας να αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος. Ακαβενά σε μισπάρ με την Ότμπε Ευρώπα, Λακύρ με την Αφαλαστίνητ, η Πρας Λατερούρ. 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של השבעה באוקטובר. לרוע הזה אסור לתת מדינה. זאת תהיה מדינת טרור, היא תנסה לבצע שוב ושוב את הטבח של השבעה באוקטובר, ולזה לא נסכים. פרס לטרור לא יביא שלום, והוא גם לא יעצור אותנו מלנצח את החמאס. Στο πεδίο της μάχης συνεχίζουν τις συγκρούσεις στη Γάζα. Η Τζαβαλία στα βόρεια και η Ράφα στα νότια είναι τα επίκεντρα των Ισραηλινών δυνάμεων, με την περασμένη νύχτα να σημαδεύεται από τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς από όταν άρχισαν οι επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη πόλη.